Κύριος Βουλής, μας θύμισε αρκετά πράγματα για το θέμα της σχέσης Ελλάδας-Ευρώπης. Το βέτο που είχε ασκήσει πολλές φορές ο Αδέσκο Παναδρέου, το θέμα των ουσιακών προγραμμάτων, στην περίοδο της κρίσης του 1991-92 που όλοι φωνάζαμε και έλεγαν ότι μπορούμε να πάμε σε εσωτερικά συμβολικό ταμείο, κατάφερε να το ξεπεράσουμε και να μην χρειάζεται να πάμε σε εσωτερικά συμβολικό ταμείο. Στη στιγμή που ξανά φωνάζαμε ότι χρεοκοπεί η Ελλάδα, και πάλι να το ξεπεράσουμε και βλέπουμε ότι είχε πει για τη συμφωνία του Μάση αυτή η σημαντική του ομιλία ότι θα χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Τότε όμως ο Ντόνι Σαμαράς την υπέγραφε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη χαρδιά-φαρδιά χωρίς καν να πάρουμε κάτι από όλα αυτά που μας έφεραν με ξένα. Με αυτή τη συνθήκη που οδηγούσε τους αγρότες σε επιδόματα και όχι σε καλλιέργεια και ανάπτυξη της χώρας. Το λόγο έχει τώρα ένας άλλος αγωνιστής και πατριώτης, ο οποίος στους αγώνες του τις πλήρωσε πανάκριβα. Και τις πλήρωσε πανάκριβα, διότι το κατεστημένο χρησιμοποιεί πολύ έξυπνα τα μέσα ενημέρωσης. Και τα μέσα ενημέρωσης καταφέρανε, χωρίς να υπάρχει αντίλογος, και το καταφέρνουν ακόμη και σήμερα, να διασύρουν αυτούς που είναι ενοχλητικοί. Και ο Αλέξανδρος Χρυσανδακόπουλος ήταν από τους ενοχλητικούς του κατεστημένου. Το λόγο έχει ο Αλέξανδρος Χρυσανδακόπουλος, πρώην βουλευτής. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν χρειάζονταν προσωπική αναφορά. Ο καθένας όταν μπαίνει σε μια πολιτική μάχη πρέπει να είναι έτοιμος να υποστεί τις συνέπειες. Πολλοί μου ζητάνε. Πρέπει να θυμόμαστε όμως και λίγο για να μπορούμε να κρίνουμε, να παίρνουν εμπειρίες, διδάγματα για να προχωράμε. Άρα, αυτό λέει και το βιβλίο στο δεύτερο κεφάλαιο. Εγώ προσωπικό μόνο να πω ότι αυτούς τους έχω καταδικάσει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά τα μέσα ενημέρωσης απουσίασαν πάντοτε και είμαι αποκλεισμένος από αυτά, γιατί έχω καταγγείλει τα διαπλεκόμενα όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώντας ότι η πηγή του κακού είναι η μεταβατική αστική τάξη της χώρας που δεν αφήνει την υγιή επιχειρηματικότητα να λειτουργήσει και με ελέγχει τους πολιτικούς ως υπηρετικό προσωπικό μετατρέπει το σύστημα σε ένα διαφθορείο και έχουμε αυτή τη στιγμή πολιτικούς αρχηγούς σαν τον κύριο Χριστοφοράκο, τον πολιτικό αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και γνωστούς άλλους. Και καταλαβαίνετε ότι επειδή μιλάω αυτή τη γλώσσα και δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα του πυθύνιου οργάνωτος, σαφώς και δεν είμαι επιθυμητός σε κανένα πάνελ. Όλα αυτά τα χρόνια είμαι αποκλεισμένος. Αλλά ας έρθουμε στην ουσία. Το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένας πολιτικός κεραυνός και προκαλεί φόβο. Η οργή του Ανδρέα είναι η οργή του λαού. Είναι η συνείδηση του λαού που βλέπει να προδίδεται. Γιατί σήμερα απουσιάζουν οι διάφοροι κύριοι συνταξιούχοι και λοιπά του πολιτικού συστήματος που όφυγαν να καταθέσουμε την παρουσία του στο σεβασμό στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί είναι ο φόβος μπροστά στην αλήθεια. Ο φόβος μπροστά στη σύγκριση. Το βιβλίο αναδεικνύει την παρακαταθήκη και ακολουθεί μετά η παρακμή, η προδοσία. Προδοσία. Δεν μπορεί να πει αλλιώ το να γίνεται ακόμα και γιος του Ανδρέας. Μα σε όλες τις θέσεις. Να αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές γραμμές που χάραξε το Πασόκ και να καταλείπει ο λαός το πολιτικό αυτό χώρο, να το διασπά ο ίδιος, να παραβιάζει τις βασικές αρχές ότι δεν τιμαριοποιείται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται. Γιατί? Και δεν χαρίζεται. Θέλω λοιπόν να το βάλουμε πρακτικά το θέμα. Γιατί κοιτάμε κάποιους παρών σήμερα, σε αυτές τις πολύ δύσκολες ιστορικές στιγμές, πρέπει κάτι να έχει μέσα του που να είναι αναμένη φλόγα. Πατριωτισμό, συνείδηση, ευτυχία, αξιοπρέπεια, διάθεση για αγωνιστικότητα, επιθυμία για ανασυγκρότηση του πατριωτικού δημοκρατικού χώρου. Πολιτικά ορφανά είναι όλοι στον δρόμο περπατάω, δεν συναντάω κανένα να μου λέει είμαι καλυμμένος. Στηρίζουν οι περισσότεροι ακόμα αυτή την κυβέρνηση και καλά κάνουν, γιατί λέει δεν έχει βρώμικα χέρια, το πρώτο κριτήριο. Και δεύτερον, να κάνουν κάτι. Γιατί δεν είναι υπάλληλοι του συστήματος, δεν τους καταλογίζει κανείς ότι τους έχει ο διαφθορέας που λέγεται Siemens ή κάποιοι άλλοι κύκλοι επιχειρηματικοί στο χέρι. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια.
Έτσι λοιπόν, ο φόβος μπροστά στην σύγκριση τους διώχνει μόνο στις παρέες τους, στα μικρά τους κλειστά κυκλωματάκια, τους ψεύτικους μηχανισμούς τους. Όλοι αυτοί που ψήφισαν ναι το καλοκαίρι, ενωμένοι, υπέρ των δανειστών, εκβιαστών των κογλίφων, ενάντια στη λαϊκή απέτηση για αντίσταση, στην παράδοση των αξιών που έβαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου για αγωνιστική στάση. Αυτοί οι οποίοι αγκάλιασαν τους νεοφιλελεύθερους και τώρα περπατάς στον δρόμο και σου λέει ο άλλος «Να απολυθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι». Υπάρχει προνομιακό κομμάτι και κάποιοι που τους βούλουσαν το στόμα με ψηλούς και παγιλούς μισθούς και υπάρχουν και θύματα εδώ πέρα αυτής της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό που θέλω να δείξω. Ότι το σύστημα έστεινε ακριβώς είναι οι συνδικαλιστές του, υπάλληλοι στα διοικητικά συμβούλια που υπέγραφαν ευχαρίστως. Και στα διοικητικά συμβούλια ακόμα και των ασφαλιστικών ταμείων, στα οποία συμμετείχαν ως εκπρόσωποι και παντού και παντού. Για να κάνουμε λοιπόν ένα άλμα προς τα μπρος, χρειαζόμαστε ένα πολιτικό οδηγό. Το βιβλίο έχει μέσα σοβαρά ντοκουμέντα. Έχει καταρχήν τη διαχείριση του χρέους του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρώτο ζήτημα. Δεν είναι μόνο η ομιλία του 1994 που λέει ή το χρέος θα αφανίσει το έθνος ή το έθνος θα σβήσει το χρέος, όπου βάζει αυστηρές οδηγίες βιώσιμης διαχείρισης του χρέους στη διαδρομή, είναι συνολικά το ότι το 89, όταν το χρέος ήταν τότε, προσέξτε, 18 δις, αλλά τα επιτόκια από το 81 μέχρι το 89 είχαν ανεβεί από 0,3 στο 3,5% και πλέον το αποχρεωλήσει για πολλά δισεκατομμύρια, είχε και 3,5 δις δολάρια αποθεματικό στις τράπεζες. Και αλήθεια, πότε φύγανε τα πρώτα πολλά λεφτά στο εξωτερικό, το 81 στην Ελβετία, όπως ακριβώς λέμε τώρα. Το 81 φύγανε τα πολλά λεφτά τα πρώτα από τους επιχειρηματικούς κύκλους στην Ελβετία και στις ξένες τράπεζες. Και συνέχισαν στη συνέχεια όλο αυτό το σύστημα. Και πότε διωγγώθηκε το δημόσιο? Όταν το 89 είναι 600.000, αλλά το 2000 είδαμε τι γίνεται. Ξέρετε πώς χάσανε οι περισσότεροι βουλευτές του πατριωτικού Πασόκ την έδρα τους το 2000. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα δώσω και ένα όνομα για να μην τα δώσω όλα. Μπορώ να πω βέβαια ότι είναι τα συστήματα Πρωτόπαπα, είναι Αποστολίδης. 2.000 άτομα στα stage για να βγει βουλευτής. Όχι μόνο αυτό, όλος ο κύκλος του Σιμίτη. Όλος ο κύκλος του Σιμίτη. Και ποιος ήταν ο Σιμίτης? Ο άνθρωπος, ο Λιάκος, που ο Βερέμης, που ο Αλιβιζάτ, που ο Ροζάκης, που το κατεστημένο σύστημα που κατασκεύασε το ποτάμι, τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν είχε ούτε 10 βουλευτές γύρω. Έπεσε η γραμμή. Και όσοι πήγαν κατά εκεί, κρύβονται και σήμερα από εδώ. Και τι έγινε, ποιος ακόμα στο στηρίξει? Το στηρίξει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και περίμενε να έρθει η σειρά. Και του λέει προχώρα. Μόνο που ο Γιώργος, από την ώρα που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έστρεψε. Ανήκει πλέον στο παγκόσμιο αμερικανικό σύστημα. Έγινε αντι-Ανδρέας. Πέστε μου ένα εθνικό θέμα που στάθηκε όρθιος. Πέστε μου ένα ζήτημα που στάθηκε όρθιος. Στο Κυπριακό, έβαλε το Δρούτσα να εισηγηθεί το σχέδιο. Και τόσα στοιχεία έχει το βιβλίο μέσα. Το ζήτημα της Μακεδονίας, παραδίδει το όνομα με τα χαράς. Και θα μου πείτε, μόνο ο Γιώργος, μόνο όλοι τους, όσοι είναι ενδοτικοί στα εθνικά θέματα, δεν μπορεί να είναι αντιστασιακοί στην οικονομία. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε προβλήματα. Και όσοι δεν καθαρίζουν τον κόπρο του Αυγία, δεν πετάνε τη μεταπλανητική αστική τάξη και τους κλέφτες στα κελιά και δεν κατάσχουν τις περιουσίες τους, δεν πάμε μπροστά. Το βιβλίο έχει στρατικές αποκαλύψεις μέσα. Είδατε να γράφετε τίποτα επί 1,5 μήνα που κυκλοφορεί, 1,5 μήνα. Για την υπόθεση Charles Rees και το ΜΑΗ, πώς αντιλάγει με τον Λάλα και ήρθε ο Λάλα στην Ελλάδα. Είδατε να μιλάει κανείς? Απάντησε κανείς επί της ουσίας το βιβλίο? Θα απαντήσει κανείς επί της ουσίας και τι να πει? Ότι εγώ δεν είμαι ελληνικής συνείδησης,
είμαι ένας άνθρωπος που εξαγόρασε το κατεστημένο το διεθνές και υπαλληλός του και οργανό του. Τι να πούνε, πώς να εκφραστούνε, πού να επιχειρηματολογήσουν, σε ποιο πεδίο. Των αξιών, των αργών, της αφιλαϊκότητας. Και τώρα βλέπω, είδα σήμερα την κυρία Γεννηματά να εκλυπαρεί. Να έρθει το ποτάμι, να μαζευτεί και ο Γιώργος, να έρθει και η Δημάρ, να έρθουν όλοι αυτοί των ίδιων αντιλήψεων, σοσιαλδημοκράτες, και με ποιες θέσεις, με ποιες προτάσεις, με ποιο αξιακό υπόβαθρο μπορεί να αναγεννηθεί και να συγκροτηθεί ένας πολιτικός χώρος. Το βιβλίο είναι ένα κεφάλαιο, στον τρόπο τι να κάνουμε. Δεν λέει φτιάχτε ένα νέο Πασόκ. Επίσης δεν λέει βρείτε έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρετε, όλοι στον δρόμο εύκολα μου λένε να βρούμε έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αν βρούμε έναν λοιπόν, τον οποίο αφού θα είναι Ανδρέας Παπανδρέου, θα εξοντώσει το σύστημα, θα δολοφονήσει. Αν δεν γίνει Ανδρέας Παπανδρέου, θα τον εκβιάσει. Θα τον εξαγοράσει. Απλά. Άρα τι χρειαζόμαστε, μια μεγάλη συλλογική ηγεσία που θα πάρει και από τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την πατριωτική δεξιά και από το Πατριωτικό Δημοκρατικό Κέντρο το ευρύτερο, τις δυνάμεις εκείνες που δεν θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ στην κατάρρευση του συστήματος και θα αναδείξουν τη νέα δυναμική πιο προωθημένη ακόμα. Γιατί στο κοινωνικό μοντέλο έχουμε διπλή πλειοψηφία στην Βουλή, το βλέπετε. Στο κοινωνικό μοντέλο κυβερνάει το Πασό, το Ποτάμι, ακόμα και ο Λεβέντης, έτσι, και ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, ο Κούλης, ο Μητσοτάκης αμέσως και αυτός συντάσσεται στις ίδιες τις φοβορίες, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο ονομάστηκε εξυγχρονιστικό, άμα δείτε του Λευτέρη του Ριζά τα κείμενα που λέει, το λέει το βιβλίο μέσα σε κάποιο σημείο, οι εξυγχρονιστές, έλεγαν οι Αμερικανοί, χρησιμοποιούμε τους εξυγχρονιστές σαν δράχτορές μας. Με την κανονική έννοια του πράγματος. Non-cover agents, όχι καλή. Και είπε στο χαιρετισμό της η κυρία Παπανδρέου ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, ότι η Ελλάδα είναι σε κίνδυνο. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του παιδιού του νεάρχου του Μπάτσε. Όπως επίσης πρέπει να τη συγχαρώ, γιατί έχει την μεγαλοψυχία και λέει αυτοί που κάνουν κριτική στον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, βασιλιάδες, ας πούμε, εδώ. Είναι καλοπροαίρετοι, τους αγαπάω. Έτσι και αυτοί θα πρέπει να αγαπήσουν, γιατί για την πράθεση του Ανδρέα Παπανδρέου είναι από την πολύ αγάπη τους γι' αυτόν, που ήθελα κάτι περισσότερο από τον ίδιο. Αλλά τι γίνεται, θέλουν έναν Ανδρέα Παπανδρέου κάποιοι για να μην έχουν η ίδια ατομική ευθύνη. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα ζουν σε μια αντίφαση. Και σε ένα κλίμα ενοχής. Και φτιάξω Πάγκαλος και άλλοι μαζί τα φάγαμε, δείτε. Και ακριβώς αυτή την αντίφαση. Ότι δεν θέλουν να αλλάξουν καμία συνήθειά τους και νοοτροπία τους και να πάμε προς τα μπρος. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να θυσιάσεις για να πας μπροστά. Αν δεν θυσιάσεις κάτι από τον εαυτό σου στα λάθη σου, πώς θα γίνει η αναγέννηση. Θα ήθελα λοιπόν να πω πρώτον ότι το βιβλίο έχει το Πατριωτικό Πασόκ μέσα που αντιστάθηκε στο Σιμίτι και είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτά τα ντοκουμέντα. Δημοσιεύονται τότε η Αθηναϊκή, να τονίσω, και κάποιες άλλες εφημερίδες γράφανε λίγα πράγματα για το Πατριωτικό Πασόκ που κοντράει το Σιμίτι. Στα μεγάλα ζητήματα, στη συμφωνία της Μαδρίτης κλπ. Πρέπει να πω, ναι, ολοκληρώνω. Πρέπει να πω επίσης ότι το βιβλίο έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις για το πώς δρά αυτός ο ξένος παράγοντας μέσω του συστήματος της παγκοσμιοποίησης, όπως αποκαλύπτει ο διαγωνισμός σήμερα, στη χώρα μας, με ποια φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι το Πασόκ και το Ποτάμι μαζί, τον Νίκο τον Αλιβιζάτο, τον ρυθμιστή τον Ανδρέα Παπανδρέου, το παιδί να είναι και πρώτη δημοκρατία. Τον βάλανε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να είναι ο κριτικός ομιλητής υπέρ του νέου σύνταγμα το καλοκαίρι στο δημοψήφισμα. Έχει μέσα πολλά πολλά τέτοια στοιχεία το βιβλίο. Γι' αυτά δεν θα ακούσετε λέξη. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να το διαβάσετε. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσετε το αρχιακό υλικό που έχει μέσα, που είναι ντοκουμενταρισμένο και αδιάστατο το στοιχείο αυτά, για να γίνει το άλμα προς τα μπρος της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε λύσεις. Να ενωθεί και να ανασυγκροτηθεί ο δημοκρατικός, πατριωτικός χώρος που σήμερα υποφέρει. Και θέλω να πω κάτι, συγγνώμη που κάνω λίγο κατάσταση του χρόνου, μια και μου δίδεται η ευκαιρία σε προσωπικό επίπεδο.
Εγώ αποποιήθηκα τα τελευταία χρόνια του να είμαι υποψήφιος για να δυναμώσω την αξιοπιστία του πολιτικού λόγου που θα εκφέρω. Για να μην δει κανείς, τα κάνεις όλα για ένα ατομικό συμφέρον. Επομένως, αν είναι να βγάλουμε νέους ανθρώπους μπροστά, χρειάζεται μια μεγάλη συλλογικότητα, με προγραμματική συμφωνία. Σε πολλά σημεία θα συμφωνήσουμε με τον Άρη Παπανδρέου. Σε άλλα χρειάζεται επικαιροποίηση της συνείδησης και της πρότασης. Μια συλλογική δουλειά στην Ελλάδα για να πάμε μπροστά. Ένα βιβλίο, με συγχωρείς Χρήστο μου, δεν είναι για να περάσουμε την ώρα μας. Αν δεν μας πιάσει ένα σκόπο στο λαιμό, δεν μας πονέσει λίγο το στομάχι μας, αν δεν υδρώσουμε λιγάκι, αν δεν αφυπνιστούμε και δεν αντεπιτεθούμε, και η Κύπρος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να χαθεί και στο Αιγαίο μας κάνουν κόλπα και θα τους είχε κάνει τα λατιούατε στο Πανδρέο αν ήταν αυτή τη στιγμή επάνω. Το ΝΑΤΟ εισέβαλε στην Κύπρο μέσω της Τουρκίας το 1974, λέει ο Ανδρέας. Στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή θα μας έκανε νότα με Τουρκία. Σήμερα μετά το ατύχημα θα μας ζητάει και τα ρέστα από πάνω. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολες οι στιγμές, αλλά παρά ένα ακόμα στοιχείο, μέσα γίνονται τρομερές αποκαλύψεις. Ειδικά για το θέμα της ΑΟΣ, θέλω να πω μόνο αυτό και τελειώνω. Αλλά έχω μάθει να διαβάσει και το ξέρω. Να το διαβάσει, μα έχει ενδιαφέρον. Ξέρεις κάτι, όταν έχει 2.000 ντοκουμέντα, τον ακούω 50, δεν λέγεται. Λοιπόν, συγγνώμη. Έτσι. Το θέμα της ΑΟΣ είναι το κλειδί. Η ΑΟΣ δεν είναι κάζους μέλη για την Τουρκία. Είχε κάνει διάλεξη και ο κύριος Σεφιετζόγλου στην παλιά βουλή πέρυσι. Καταθέτουμε συνταγμένους και προχωράμε. Και ένα νόμο στη Βουλή. Αλλά και εμείς, ο λαός, δεν μπορούμε να αποποιούμαστε τις ευθύνες. Δεν χρειαζόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον έχουμε. Τον έχουμε και στο βιβλίο και στη συνείδησή μας. Εδώ τον έχουμε τεκμηριωμένο και κωδικοποιημένο. Είναι πολιτικός οδηγός. Χρειαζόμαστε τον εαυτό μας πρωταγωνιστή σε μια συλλογικότητα για να ζήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου ξανά και να δικαιωθεί μέσα από τη δικιά μας συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Να θυμίσω απλά ότι ο κύριος Σιμίτης ήταν αυτός που μαζί με αυτή την παρέα που κυβερνάει ακόμα ουσιαστικά. Μπορεί την εξουσία να την έχει ο Σιμίτης, κυβερνάει ο Σιμίτης. Τι έχει γίνει με εκείνο το δάνειο από την Goldman Sachs που το πήραμε κάπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, θα δώσουμε 21,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτά δεν πληρώνει ο κύριος Σιμίτης. Μας τα θύμισε λιγάκι αυτά και ο κύριος Χρυσανακόπουλος, όμως. Αφήσαμε με τελευταίο στην παρουσία του βιβλίου τον Πρίτανη, τον πολύ γνωστό διανοούμενο, γιατί είναι πραγματικά κυριολεκτόμενος διανοούμενος, δεν είναι ο διανοούμενος που γυρνάει απλώς και μόνο να δηλώνει όμορφ και να λέει όμορφες κουβέντες και να χαϊδεύει αυτιά, ούτε είναι εκνοτίζει πολίτες. Χρόνια γράφει και αφυπνίζει νέους και έχει κάνει μια πολύ καλή και σκληρή κριτική σε όλο το κρεστημένο. Μιλάμε για τον Πρίτανη του Παντού Πανεπιστημίου και παραμένει για μένα Πρίτανη στο Πάνελ Πανεπιστημίου, γιατί από την εποχή που έφυγε και μετά άρχισε και πήρε και μια κατρακύλα, με κάποιους σημαντικούς στην Πάντιο. Είναι μετά από την αποχώρησή του, σιγά σιγά η οικογένεια, η ομάδα Σιμίτη έκανε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Φίλια. Κύριε Φίλια, έχετε το λόγο. Κύριε και κύριοι, θέλω πριν απ' όλα να σας ερμηνεύσω το πώς ενεπλάκει και εμπλέκουμε στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Παπανδρέου. Γιατί το θέτω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβω ορισμένα πράγματα. Οι πιέσεις τις οποίες δέχτηκα όταν μαθαίθηκε ότι αποδέχτηκα να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ ήταν ασύλληπτες. Δεκάδες τηλεφωνήματα, επισκέψεις κλπ. Να μην έρθω. Μάλιστα δέμε μια επιχειρηματολογία που είναι ενδιαφέρουσα ότι εσύ αγαπητέ μου, ο οποίος είχες τόσες συγκρούσεις με τον Ανδρέα, και στη διάρκεια της και πρώτης δικτατορίας και στη διάρκεια της δικτατορίας και μετά,
έρχεσαι αυτή τη στιγμή να συμμετάσχεις στην εκρανάσταση του Ανδρέα. Προσέξτε την χειματολογία. Βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί, καταρχήν, ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων, είναι η κατηγορία των υποκειμένων, για τους οποίους ισχύει το περίφημο εκείνο το οποίο έγραψε σε μια, το 1941, σε μια θαυμάσια, τα θαυμάσια δοκιμιά του Λεκατσάς, η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν των συγχρόνων βίων. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιλήφθησαν και δεν αντιλαμβάνονται ως ένα πράγμα. Δεν αντιλαμβάνονται καταρχήν, ποιοι ακριβώς είναι βλάκες, αν θέλετε, δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να λειτουργήσουν διαφορετικά κριτήρια. Εγώ είχα πάρει την απόφαση όταν μου είπε ο κύριος Λιβάνης ότι θα πάρει μέρος στο πάνελ, είπα ναι από την πρώτη στιγμή. Πριν να έχω καν διαβάσει το βιβλίο συστηματικά, αλλά μόνο αν θέλετε βλέποντας τα κεφάλαια ακροθυγώς εντελώς και διαβάζοντας εκπληκτικά ορισμένα σημεία. Γιατί? Διότι είχα διαπιστώσει ότι υπάρχει πριν απ' όλα εμφανίζονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παρούσα κατάσταση. Υπεύθυνοι μέχρι τα πούλια. Δηλαδή εκτελεστικό απόσπασμα είναι λίγο. Όλοι αυτοί λοιπόν καταρχήν εμφανίζονται με βιβλία. Ογκώδη βιβλία, βρακώδη κατά τη τελευταία ανάλυση, χωρίς καμία προσφορά ο κύριος. Συνήθισε το βιβλίο «Δρόμοι ζωής», το οποίο εμφάνισε και στην Κύπρο και λοιπά και λοιπά με διαφορούς ομοίους. Ο κύριος Βερέμης, ο Ελιαμέτ Βερέμης, βιβλίο περί Ανδρέα Παπανδρέου. Τι παρατήρησα, τι είχα παρατηρήσει λοιπόν πριν καν διαβάσω το βιβλίο της κυρίας Παπανδρέου. Τι παρατήρησα. Πρώτον, ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν πάση θυσία να δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση, αν θέλετε, παραπληροφόρησης, ώστε να απαλλαγούν τις ευθύνες. Αυτό είναι το βασικό τους θέμα. Θα μπει τους ενδιαφέρει η ιστορική ευθύνη, δεν είναι μόνο ιστορική. Δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει το μέλλον. Μην γελιώσετε πάνω σε αυτό. Να μην γελιώσετε πάνω σε αυτό. Προχθές στη Γερμανία παραπέμφθηκε 94 ετών φωνιά στρατοπέδων που είχε σκοτώσει 170.000 Εβραίους. Δεν υπάρχουν πράγματα που δεν διαγράφουν. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό του κύριου Σιμίτη, παρακαλώ, κύριε Σιμίτη, «Η δρόμη ζωής». Εγώ δεν θα έβαζα έναν άλλο τίτλο, θα έλεγα το εξής, «Όδιν εν όρος και έτε και μην», και από κάτω το εξής, «Αυτοβιογραφία ενός πολιτικού νάμου». Αυτό θα έλεγα. Ναι, κύριε Χρήστη, βεβαίως δεν έβαλα αυτό. Όσον αφορά τον κύριο Βέρμη, τα ψυχολογικά, ο Διαμέτ Βέρμη, κλπ. Έχει πολύ ωραία και λοιπόν, και μετά είναι πλημμυρίδα των βιβλίων που λέμε, γιατί βγαίνουν αυτά τα βιβλία. Παραπλάνηση της κοινής γνώμης πλέον σε ένα επίπεδο ιστορικής μνήμης. Εγώ ναι, κύριε, αντιπαρατέθηκα σκληρότατα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, Αντώνη Λιβάνη, ναι ή όχι. Φοβερή σύγκρουση με τοπική. Σύγκρουση η οποία διήρκεσε 20 χρόνια. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω πράγματα ή να διαστρέψω πράγματα τα οποία θα με έκαναν, θα έφτιαναν με τροπή για τον εαυτό μου. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να προδώσω τον εαυτό μου. Το βιβλίο λοιπόν, όταν το τελικά αποφάσισα να μετάσχω, άρχισα να το εκτιμώ. Να κάνω από την αποτίμηση. Είναι ένα βιβλίο ντοκουμέντα και μαρτυρίας, το οποίο ξεπερνάει τις απλά ντοκουμέντα και μαρτυρίας. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η πρόθεση της κυρίας
Παπανδρέου, την οποία εγώ στον Παρόδο σήμερα γνώρισα. Όταν εγώ που ήρθα πρόεδρος της Ολυμπιακής, κύριε Παπανδρέου, είχα απευθεί πλέον, είσαστε μαζί με τον Ανδρέα Νέιο. Μάλιστα. Δεν είχα ούτε από αυτής της απόψεως, αν θέλετε κανένα. Λοιπόν, αλλά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που στην επιστήμη ονομάζεται επικαιρική ιστορία. Το βιβλίο αυτό συνιστά επικαιρική ιστορία. Νομίζουν πολλοί ότι το να κάνεις επικαιρική ιστορία είναι ευκολότερο από το να κάνεις ιστορία αναγωμένη σε γεγονότα του απότερου παρελθόντος και όχι σε γεγονότα του προστάτου παρελθόντος ή της συγκυρίας της παρελθόντος. Είναι δυσκολότερο. Γιατί εμπλέκονται συμφέροντα. Δηλαδή εμπλέκονται δυνάμεις οι οποίες θέλουν να συσκοτήσουν το πεδίο, όχι να το φωτίσουν. Η συμβολή λοιπόν από αυτή ως επικαιρική ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας λόγος λοιπόν ήταν αυτός. Ένας δεύτερος λόγος, πολύ σημαντικός. Τελικά, αν θέλετε, προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι το εξής. Τι λέει, γράφει πάρα πολλά, με πολλές λεπτομέρειες κλπ. Με εντυπωσιάζει ένα πράγμα. Ότι δεν βάζει ποτέ το άλογο πίσω του κάτω. Οι διάφοροι αυτοί κύριοι που συγγράφουν διάφορες ανομισίες τώρα, αν τις παρατηρήσετε, θα δείτε ότι πρώτα βάζουν το σχόλιο τους και μετά, αν θέλετε, το γεγονός, το οποίο δεν το δίνουν έτσι περιπλεγμένος, να μην καταλαβαίνει περισσότερο πρόκειται. Το αντίθετο. Και είναι κύριε Παπανδρέου, και ο Θεός. Επίσης, τεράστια σημασία για μένα, έχει η αποκάλυψη του ρόλου των επιγόνων. Η επίγονη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι οδήγησαν, αν θέλετε, τη χώρα εκεί που την οδήγησαν, και βεβαίως το Πασόκ σαν πολιτικό μηχανισμό σε πλήρη φανισμό. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι επίγονοι, οι οποίοι σαφέστατα, δεν στέλνονται μόνο ικανότητα. Δεν στέλνονται μόνο ικανότητες πολιτικής προοπτικής, αλλά και στοιχειώδους ήθους. Ξέρετε, το πρώτο στοιχείο του ήθους, το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος, είναι το εξής, να μην προδίδει τον εαυτό του. Αυτοί έχουν καταπροδώσει τον εαυτό τους προσπαθούν αυτό το πράγμα της κρίσης. Και βεβαίως, το θέμα του εθνομηδενισμού. Ορθότατα, κύριε Παπανδρέου, τονίζει τη σημαντικότητα στη σύγχρονη εποχή να αναπτερωθεί το πατριωτικό ηθικό του κόσμου. Μόνο πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να δοθεί η μάχη. Ως προς αυτό, συμφωνώ. Αλλά ας προχωρήσουμε σε ένα επόμενο. Για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο συστηματικά. Τι έχω βάλει τίτλο εδώ στις σημείες που έχω κρατήσει, τέλειο. Τι δεν θα έκανε ο Ανδρέας. Τι δεν θα έκανε. Και εδώ είναι ο κ. Λιβάνης, ο οποίος τον ήξερε ως αδερφό του τον Ανδρέας Παπαδρέας, βεβαίως, πέραν της. Δεν θα έκανε τη Μαδρίτη ποτέ. Δεν θα έκανε το Ελσίνκι ποτέ. Δεν θα ακολουθούσε τα συμβουλιωτικά περί κοινών υπουργικών συμβουλίων και τις άλλες αν θέλετε ανοησίες. Δεν θα χειριζόταν έτσι την υπόθεση ο Τσαλάνα, θα είπε ωραιότατο ο στρατηγός, δεν θα τα επαναλάβω. Δεν θα δεχόταν ποτέ το σχέδιο Ανάν. Και από αυτού θα μου επιτρέψετε μια παρέμβαση. Δηλαδή τη διαφορά με τους επιγόνους. Και το ρόλο του κυρίου Γκάπ. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε το εξής. Συνείδησα τον πραγματικό εθνικό ηγέτη που ήταν Τάσος Παπαδόπουλος κάποτε στην. Και του λέω ένα χρόνο που δεν θα είναι ενίσχυο με τη στροφή. Και του λέω, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ένα πράγμα.
δεν δεχόσαστε απορριφημένες πλευρές υποστήριξης. Και εκεί μου απεκάλυψε, μου είπε ότι η υποστήριξη την οποία είχε ο Κωνσταντίνο Καραμανλή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Και βεβαίως μου είπε είναι ατυχές ότι δεν ζήω. Λοιπόν, μου είπε δε το εξής φοβερό. Για να σας πω λέει περί ποιων ανθρώπων πρόκειται, σας λέω τούτο. Ότι με παίρνει χθες ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου τηλέφωνο και μου λέει το εξής. Ότι έχω εδώ μία αίτηση, λέει, του Καλάτ να γίνει μέλος της Ιατρικής Διεθνούς Αστυνομίας. Λέει, σε παρακαλώ, λέει, παίρνω την όμως και το απήντησε. Όπως μου είπε ο Τάσος, το απήντησε το εξής. Λέει, μπορεί να διαβάσεις τον τίτλο. Λέει, δεν λέει, η τουρκική δημοκρατία Βόρειου Κύπρου. Μπορεί να το δεχτείς αυτό, μπορεί να το δεχτείς στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Λέει, μου είπε, καλά, λέει, είσαι δίκιο, θα το σκεφτώ και είπα. Παρ' όλα αυτά, δεν έπασε το έπασε το κόμμα τα λάτ, όσο αντεπιστέλλουν, αν θυμάστε. Ναι ή όχι. Λοιπόν, φοβερά αποκαλυπτική είναι η ανάλυση, μάλλον μια συνέντευξη την οποία δίνω στον ποταμίσιο Θοδωράκη, το ποταμί προεπόμενο. Και όπως είναι. Έχει λοιπόν να σου ανάλυση την οποία έδωσε στο κλικ. Στην οποία ανάλυση είναι αποκαλυπτικότητα. Ο ΧΑΠ είναι αποκαλυπτικότητα. Λοιπόν, καταρχήν δικαιώνει τον ΝΑΤΟ. Δικαιώνει την επέμβαση της Ιουγκοσλαβίας στο ΝΑΤΟ, το καταλαβαίνετε, τι να κάνει τον ΝΑΤΟ. Δικαιώνει την πολιτική που ακολουθήθηκε στο Κόσοβο. Δικαιώθηκε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και το καλοκαίρι του 1999, παρακαλώ αυτό ιδιαίτερα, όσο θα πάρετε το βιβλίο, διαβάστε το. Να δείτε. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου δεν θα δεχότανε ρόντο στο Υπουργείο των ούτε θα έστειλε το Ρόντο στην Ιουγκοσλαβία. Ποτέ. Είναι. Και έστωσε στη Ρωσία, καλά ήταν πλέον τα πράγματα. Είχε ένα ξεβράκωμα πλέον. Επίσης αν θέλετε. Αλλά και για να πάμε στο κορυφαίο το έθιξε η Ιουγκοσλαβία στα Ίμια. Κυρίες και κύριοι, το τι ακριβώς συνέβη στα Ίμια. Το μέγεθος της προδοσίας δεν το ξέρει ούτε κύριε. Δεν το ξέρουν τα 9 δέκατα των παρόντων. Η Ελλάδα καταπροδόθηκε στα Ίμια. Από την Κύπρια την έβγαλαν απολογουμένη. Η Ελλάδα παρεδόθη άλλη φορά και δεν έφτασε αυτό. Αλλά βγήκε το άλλο το υποκείμενο, ο Νάμος. Βγήκε και είπε ότι ευχαρίστησε τους Αμερικάνους διότι μας προσθέτησαν σύραξη. Το θυμάστε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε εδώ πώς εμπλέκονται τα αισθήματα και τι σημαντικότητα έχουν. Δεν θα πω για τον ρόλο πάλι να γυρίσω στον ΓΑΠ, γιατί ο ΓΑΠ, ίσως αυτό διαφωνώ με ορισμένους επίκαιρων ότι ο ΓΑΠ ήταν καλός στην Ελλάδα, τη χάλασε. Ήταν ευθύς εξ αρχής αυτό που ήταν. Άνθρωπος χωρίς εθνική συνείδηση. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για τα φοβερά πράγματα στα ΜΚΟ και λοιπά, τα οποία έγιναν και τα οποία έκαναν πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα με εκμετάλλευση, αν θέλετε, χρημάτων του δημοσίου σε σημείο ασύμπητο, θα μιλήσω για αυτό. Αλλά πήγαινα για τα Ίμια, τα οποία είναι δεν πρόκειται να συγχωρηθούν αυτά. Σχεδιάζουμε και τώρα σας το αποκαλύπτω τον κύριο Λιβάνη να βγάλουμε ένα βιβλίο το οποίο θα αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα θέματα και το οποίο βεβαίως θα ξεκινήσει αφορμή απλώς θα έχει από το βιβλίο του Σιμίτη.
πάνω, και πάνω σε αυτό θα έχω, σας πληροφορώ, θα έχω αποκαλύψεις για τα ίμια που θα φρίξετε όλοι, θα φρίξετε. Να δείτε τι σημαίνει εθνοβουλία, τι σημαίνει παράδοση της χώρας. Τώρα, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω, γιατί επιμένω ότι ο Παπανδρέου και ο Γιωργάκης ήταν πάντοτε αυτό. Δεν θυμάστε όταν ο Πάουελ βρισκόταν στην, τότε με την υπόθεση της του Ιράκ. Είπε σε κάποια στιγμή ο Πάουελ, ερωτήθηκε ποιο δεν έχουμε δικό μας άνθρωπο, λέει κάτω να μας πληροφορεί, λέει, και για τη στάση του Ισραήλ και για το τι γίνεται, ποια λένε, τι λένε, Παλαιστίνη κλπ. Και απήντησε ο Πάουελ και είπε, τι λέτε, έχουμε τον καλύτερο άνθρωπο τον οποίο έχουμε, άνθρωπο από εμπιστοσύνη μας, τον Γιώργιο, τον Παπανδρέου, τον Γιώργιο Παπανδρέου. Και είπε ο Πάουελ, αφού είπε το. Δεν το γιατί λέω να σας πέραν τούτου, το έχετε ακούσει. Λοιπόν, ξέρετε, μετά τη δικτατορία, για πολλούς λόγους, κυρίως για να καλύψουμε το δίκτυο των παρακτώρων της CIA στην Αθήνα, ήρθα σε επαφή με έναν μεγάλο πρώην πράκτορα της CIA, ο οποίος ζούσε τότε, είχε καταφύγει στο Αμβούργο, τον Φίλιπ Έιτσι. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, αν έχετε δει το έργο «Οι τέσσερις μέρες του Κόνδωρος» κλπ. Ναι, με όλο έτσι. Λοιπόν, και του είπα, σας παρακαλώ λέω πάρα πολύ να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας με αυτούς τους συμβατισμούς τους πολιτικούς συνετάδες κλπ. Ορισμένοι εμφανιζόμενοι σοσιαλιστές, τον Παγκιαλάντζη κλπ. Λέει αυτό είναι το λιγότερο. Σας δίνω λέει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει για τη χώρα σας, πως έχετε πολύ προσεκτικούς. Τα 3/4 των λεγόμενων σοσιαλιστικών ηγετών της Λατινικής Αμερικής είναι on the payroll of CIA. Δηλαδή βρίσκονται στον θεολόγιο της CIA. Δεν έχουμε το νου μας. Τώρα βέβαια, θα μου επιτρέψετε, εσείς κυρίως, υπάρχει μια σοβαρή στην ευθύνη του Ανδρέα. Σοβαρή ευθύνη του Ανδρέα. Και δεν μιλάω για τις αρχικές του ηλικίας, αυτές είναι άλλο λίγο πέρα. Λοιπόν, για το θέμα της εμφάνισης αυτού του ανθρώπου ψεύτου ηγετικού ηλικού. Σοβαρή ευθύνη. Διότι αν θέλετε, ο Ανδρέας έκανε το εξής σοβαρό το λάθος. Να εμπιστευτεί απειρία ανθρώπων, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση ήταν άνθρωποι που όχι απλά εστρέφονται κατά τις ιδεολογίες του, αλλά εστρέφονται και κατά το προσώπο. Και αν διάβασα τη σημεία ότι θέλει να παραστήσει τον Ανδρέα ως έναν άνθρωπο αφελή, αδύνατο και αναποφάσιστο. Αν το δει, το είδατε αυτό, κύριε Μάνη. Καταλαβαίνετε. Το ίδιο κάνει και ο Βαρέμης. Ψυχολογία. Ο Βαρέμης από μια μεριά. Και κάνουν αυτή την. Ο Ανδρέας ως αδύναμη προσωπικότητα. Που αφήνει δηλαδή και την προσπάθεια να θεωρηθεί ότι βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κυρίας Παπανδρέου. Λοιπόν, εγώ και ως προς αυτό. Και ως προς αυτό. Τον είχα ειδοποιήσει τον Ανδρέα. Του είχα πει κάποτε, του είχα πει όταν κάναμε μια συγκέντρωση στο Ambassador και ήταν κύριος ομιλητής λίγες μέρες πρώτης δικτατορίας του Ανδρέα. Λοιπόν, και του είχα πει πρόσεξε πάρα πολύ καλά, διότι οι δυνάμεις
τους οποίους εκτρέφεις στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής προσπάθειας είναι και οι δυνάμεις από τις οποίες κινδυνεύεις περισσότερο. Και μάλιστα του είχα πει μια ειδική παροιμία, η οποία λέει το εξής φοβερό, ότι όποιος υπέφει μια τίγρη δεν μπορεί να αφιπέσει. Δεν μπορεί να αφιπέσει. Κατάλαβε πολύ καλά. Είπα, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Το έκανε. Εκεί υπάρχει συνευθύνη. Υπάρχει συνευθύνη. Τώρα, όσον αφορά, ας πούμε, ορισμένες προσδοκίες, θα έλεγα, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολα από αυτό το υλικό, σε μεγάλο βαθμό το παρακνιακό, το προεδρεμένο των χαμηλών ικανοτήτων, να βγουν νέες ηγεσίες ή, αν θέλετε, να αναστεθεί το λεγόμενο κατολικό πασό. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω. Δηλαδή, πέραν τούτου είναι και το εξής, ότι αυτοί οι περισσότεροι, οι κατά κάποιο τρόπο θέλουν να επανέλθουν με άλλο πρόσωπο και αν είναι, σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό, συνευθύνονται από την άποψη ότι δεν άρχισαν την κριτική που χρειάζονταν στον Ανδρέα Παπανδρέου τον ίδιο και δεν τον προστάτευσαν. Επομένως, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είπαν, αλλά είπα πάρα πολλά, σας κούρασα ίσως. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να εκφράσω ορισμένες ευχαριστίες. Ευχαριστίες προς τον κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος πιστεύω ότι υπήρξε βασικός συντελεστής. Όχι μόνο αυτός, αλλά είναι φανερό ότι η βοήθειά του ήταν κέρια σημασίας. Και θεωρώ ότι η συμβολή του αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Λιβάνη για τον εξής λόγο, για τον τρόπο που παρά το γεγονός ότι γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρισκόμουν στην αντίταρα όχι όσον αφορά πολλά θέματα πολιτικά με τον Ανδρέα, ωστόσο δεν δίστασαν ούτε μια στιγμή να εκδώσουν το βιβλίο μου από την εξαχρίωση στην εξαθλίωση. Και τώρα πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε στο βιβλίο της έκδοσης που να αφορά των επιγόνων συμπληρωματικά στα όσα ήδη εξαιρετικά σημαντικά έχουν γραφτεί. Ήθελα τις ευχαριστήσεις να κάνω και επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους που παρά τα όσα συνέβησαν, παρά αν θέλετε αυτό το κλίμα της γιγάντιας πολύ καλή να πει, χαρακτηρίζει προδοσία, ξέρετε, της εθνικής αναξιότητας. Παρ' όλα αυτά ο ελληνικός λαός στέκεται όρθιος, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ γρήγορα θα υπάρξουν ζυμώσεις τέτοιες που θα αποδείξουν, ήδη έχουμε δείγματα σοβαρά στην Κύπρο και αυτό συμβαίνει, θα αποδείξουν ότι ο ελληνικός λαός δεν τέλειωσε όπως ισχύρονται μερικοί, όπως ισχύρονται αυτά τα γράμματα υποκείμενα. Αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι που υπάρχουν στους ιστορικούς και ούτω καθεξής, άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν πώς γράφουν μια ιστορική μελέτη. Κύριε Συγγύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τις αντιπαραθέσεις που είχε ο Δέσπα Παπαδρίου, πάντα να γνώριζε τον αντίπαλο του και τον άκουγε. Εδώ παραβρίσκεται και ο Παναγιώτης, ο κριτικός, ένας επίσης σημαντικός πατριώτης και πολιτικός. Πριν κλείσουμε όμως, θα θέλαμε να εκφράσουμε όλοι μας την λύπη μας για τους τρεις πιλότους ήρωες που χάθηκαν σήμερα σε ελληνική θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.